Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Σίγουρα έχουμε πολλά να πούμε. Να πω, επειδή είναι η μέρα της γυναίκας σήμερα, ότι από τις πρώτες προτεραιότητες της Αμερικανικής Ακαδημίας Ύπνου είναι να αυξηθεί η έρευνα στις γυναίκες ό,τι αφορά την ύπνική άπνοια. Διότι οι περισσότερες μελέτες και η πιο μεγάλη γνώση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι στους άντρες. Σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με την καρδιολογία, θα πρέπει να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο η αποφακτικού τύπου ύπνική άπνοια, ο πιο γνωστός παράγοντας, αλλά υπάρχει και η κεντρικού τύπου, έτσι, λόγω της παράτασης της κυκλοφορίας. Δεν κάνει να μας αγνοείται. Η ιατρική του ύπνου είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι πάνω στη γη έχουν αποφρακτικού τύπου ύπνική άπνοια. Δεν σημαίνει ότι όλοι χρειάζονται θεραπεία, αλλά δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Και είναι εμφανές ότι σε αυτόν τον άνθρωπο που υπάρχει μια πτώση της γλώσσας και της μαλθακής υπερώας προς τα πίσω, υπάρχει θέμα το βράδυ, σταματάει η ανάσα του. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι ο ύπνος από μόνος του είναι μια κατάσταση που υπάρχει ένας επιτρεπτός υποαρισμός. Βλέπετε πώς είναι ο αεραγωγός στο ξύπνιο και στον ύπνο. Δηλαδή, όταν κοιμόμαστε, πέφτει ούτως ή άλλως λίγο το οξυγόνο μας και αυξάνεται ούτως ή άλλως λίγο το διοξίδιό μας. Και αυτό μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία σε έναν νεαρό άνθρωπο. Στον καρδιολογικό ασθενή όμως, ο οποίος έχει και άλλες συνοσιρότητες και πολλά άλλα προβλήματα, μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σε όλους μας σταματάει η ανάσα. Πόσο? Μέχρι 5 φορές την ώρα. Οι άπνιες είναι ορατές και με το γυμνό οφθαλμό, οι υπόπνιες, οι μερικές αποφράξεις δεν είναι. Η κλινική του σημασία ίδια. Για να αφήσουμε τα πολλά λόγια όμως, ας πάμε στο να δούμε τι βλέπουμε δικά μας περιστατικά στο εργαστήριο ύπνου. Εδώ είναι μια μελέτη ύπνου. Εδώ βλέπετε το καρδιογράφημα, εδώ τον αριθμό των σφίξεων, εδώ είναι το μικρόφωνο του ροχαλιτού, αυτό είναι η απότομη διάνοιξη του αεραγωγού. Αυτά τα που βλέπετε εδώ πέρα με το χρώμα το μοβ είναι. Είναι σταματήματα της ανάσας, είναι άπνιες, βλέπετε. Προηγήθηκε μία 40 δευτερόλεπτα, πάμε σε μία που είναι 30 δευτερόλεπτα, 44 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε την καρδιά. Βυθίζει μέχρι 40, 50 το ρυθμό και μετά κάνει ταχυκαρδία λόγω της συμπαθηκοτονίας. Κατά τη φάση της παρασυμπαθηκοτονίας, που είναι κατά τη φάση της άπνιας, μπορεί να έχουμε σταματήματα, μπορεί να έχουμε παύσεις 3 και 5 και 7 δευτερόλεπτα. Δεν πρέπει να βάλουμε πυματοδότη όμως, αυτό είναι το μήνυμα. Και βέβαια, αν έπεφτε το οξυγόνο σε έναν ξέπνιο άνθρωπο στο 76, στο 74 που βλέπετε εδώ, θα σκεφτόμαστε να το βάλουμε στη μονάδα. Θα είχε μερική πίεση οξυγόνου 40. Εδώ όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τον λογαριασμό τον εισπράττει ο ασθενής πολλά χρόνια μετά, όταν καθυστερεί η διάγνωση και όταν υποτιμάμε αυτό το φαινόμενο, αυτή την πάλη που βλέπετε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω πολλά για την παθοφυσιολογία. Είδατε την εικόνα. Είναι σαφές ότι η υποξεμία, η επανοξυγόνωση, η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, οι μεταβολές στην ενδοθραϊκή πίεση, οι αφυπνίσεις του εγκεφάλου και η συμπαθηκοτονία θα κάνουν βλάβη στα αγγεία. Και δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιο καρδιολογικό νόσημα που να μην συνέχεται με την ύπνική άπνοια. Και αυτό που θέλω να πω εδώ, γιατί θέλετε μηνύματα, σε μηνύματα θα σταθούμε, είναι ότι η ταλέπορη καρδιά και τα νούμερα που υπάρχουν είναι τεράστια, δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Αυξημένη πίεση στο 37%, ανθεκτική υπέρταση στο 83%, κολπική μαρμαρίγη στο 50%. Είναι μεγάλα νούμερα. Και αν τα αγνοήσει ο θεράπων καρδιολόγος, ό,τι καλό και να κάνει στη δουλειά του, μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικός ή και καθόλου αποτελεσματικός. Άμα ξεχάσει ότι η ζωή μας είναι και τη μέρα και τη νύχτα. Τα νοσήματα υπάρχουν και τη μέρα και τη νύχτα. Μάλιστα, κάποια γεννιούνται τη νύχτα και επηρεάζουν και τη μέρα. Έτσι λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια η καρδιολογική εταιρεία έχει οριοθετήσει ότι η ύπνική άπνοια είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας για την εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης. Αυτό δεν έχει γίνει με βάση μια ομάδα ειδικών σαν expert opinion, έχει γίνει μετά από σοβαρή σκέψη και με βάση αυτές τις δύο μεγάλες μελέτες από το Wisconsin Sleep Study και το Sleep Heart Health Study, που ουσιαστικά ήταν τόσο δυνατές ώστε να οριοθετήσουν αυτό το συσχετισμό. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που πέφτει το οξυγόνο στο αίμα, όπως είδατε και πριν, αν μετράγαμε την αρτηριακή πίεση, θα ήταν αυξημένη. Και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται σε αυτά τα επεισόδια στην αρτηριακή πίεση δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευκαταφρόνητες, όπως βλέπετε εδώ στο slide. Ένα άλλο πράγμα που καθημερινά το κουβεντιάζουμε και με τον κύριο Τουμανίδη είναι το dipping φαινόμενο. Δηλαδή, οι άνθρωποι κανονικά το βράδυ πέφτει τόσο η συστολική όσο και η διαστολική μας πίεση. Στους ασθενείς που έχουν ύπνική άπνοια, αυτό το φαινόμενο μπορεί να αμβλύνεται ή και να μην γίνεται καθόλου. Και αυτό θα είναι ένα καλό σημάδι προκειμένου να στείλει ο καρδιολόγος τον ασθενή για μελέτη ύπνου. Βεβαίως, βάζοντας ένα πολύ τελευταίο άρθρο που δημοσιεύθηκε λίγους μήνες πριν,
δεν σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν αυτό το φαινόμενο της πτώσης το βράδυ έχουν ύπνική άπνοια. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα που μπορούν να το κάνουν και πρέπει να τα σκεφτούμε. Από αυτά που έχω να πω εγώ είναι η αϊπνία. Ακόμα και η αϊπνία έχει το ίδιο πρότυπο. Δηλαδή, μην σκεφτόμαστε μόνο την ύπνική άπνοια. Και η αϊπνία, να ξέρετε, είναι πολύ πιο συχνό και πολύ πιο σοβαρό νόσημα του ύπνου από την ύπνική άπνοια. Και δεν είναι μόνο η αϊπνία που οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια και στον τρόπο που ζει η σύγχρονη κοινωνία. Είναι και η αϊπνία που είναι φαινότυπος της ίδιας της ύπνικής άπνοιας. 1/3 των ασθενών που έχουν ύπνική άπνοια έχουν αϊπνία διατήρησης του ύπνου. Δηλαδή, σηκώνονται μέσα στη νύχτα και δεν μπορούν να κοιμηθούν. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Μήνυμα θέλετε, να το μήνυμα. Στην ανθεκτική υπέρταση, εάν δεν βρίσκεται κάτι άλλο, σκεφτείτε την ύπνική άπνοια. 95% από τους άνδρες και 65% από τις γυναίκες, ασχέτως σωματομετρικών, θα έχουν ύπνική άπνοια. Και ίσως μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Έτσι λοιπόν, πάντοτε πρέπει να μας έχετε στο μυαλό σας. Τώρα θα μου πείτε, ίσως έχουμε απογοητευτεί λίγο από αυτά που κάνετε, γιατί ναι, μεν τους βάζετε σε κάποιες ειδικές συσκευές, αλλά θέλαμε μεγαλύτερες πτώσεις της πίεσης. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συσκευές δεν φορτιούνται και τόσο εύκολα. Και λέμε ότι φτάνουν 4 ώρες να τη φοράμε για 5 από τις 7 νύχτες την εβδομάδα, για να μην είμαστε νισταγμένοι μέσα στη μέρα. Αν όμως θέλουμε να εισπράξουμε κάτι από το καρδιακό, δεν φτάνει αυτό. Αν τη φοράμε 3 και 4 ώρες τη συσκευή, βλέπετε ότι εδώ πέρα οι πτώσεις που υπάρχουν στο οξυγόνο συνεχίζουν να είναι μεγάλες. Άρα μην περιμένετε το πρωί αυτός εδώ να μην σηκωθεί με αυξημένη πίεση όταν η χρήση της συσκευής δεν είναι αρκετή. Έτσι όπως είχε υποθεί από την πρώην πρόεδρο της Αμερικανικής Ακαδημίας Ύπνου, είναι σαν το χάπι της αντισύλληψης. Ή το παίρνεις ή δεν το παίρνεις. Αν δεν το παίρνεις, έτσι, αν δεν τη φοράς τη συσκευή, τότε δεν μπορεί να ζητάς και πάρα πολλά. Έτσι λοιπόν, και χωρίς να απολογώ, βλέπετε ότι και μία ώρα αύξηση στη μέση χρήση των αναπνευστικών συσκευών, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος θεραπείας για την ύπνική άπνοια, οδηγεί σε σημαντική πτώση και της συστολικής και της διαστολικής πίεσης. Και για να μην λέμε μόνο αυτά που είπαν οι άλλοι, να και η δικιά μας η μελέτη με 2.500 με 3.000 σχεδόν αρρώστους, που δείχνει ότι εάν παρακολουθήσουμε για πολλά έτη τους ασθενείς σωστά σε ένα εργαστήριο ύπνου και φορούν τη συσκευή τους πάνω από 6 ώρες, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μειώσετε τα φάρμακα ή και τις δόσεις, αν είναι για ένα φάρμακο. Και βέβαια, είναι σαφής η Αμερικανική Ακαδημία Ύπνου. Πρέπει να κάνετε κάτι, πρέπει να το σκέφτεστε, διότι και η βαρύτητα της υπέρτασης αλλά και οι νοσηλίες μειώνονται όταν θεραπεύουμε την ύπνική άπνοια. Αυτό σου ξεφεύγει λίγο από την καρδιολογία. Η ύπνική άπνοια και εγκεφαλικά. Δεν υπάρχει τύπος εγκεφαλικού, ισχυμικό, από το απλό ισχυμικό μέχρι το βαρύτατο αιμορραγικό. Μετά, αν κάνουμε μελέτη ύπνου, θα βρούμε κάτι. Ή αποφρακτικού ή κεντρική άπνοια. Η κεντρική άπνοια συνήθως αποδράμει σε 3-4 εβδομάδες. Μένει αποφρακτικού. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Ευτυχώς, μια είναι σήμερα η μέρα της γυναίκας. Οι γυναίκες είναι πιο τυχερές από τους άνδρες. Δεν έχουν τόσα πολλά εγκεφαλικά επεισόδια, όπως φαίνεται, σαν αποτέλεσμα της ύπνικής άπνοιας. Σίγουρα όμως πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να το σκεφτούμε σωστά, διότι η επιβίωση αλλάζει μέσα στα χρόνια. Αρρυθμίες. Dream study, η μεγαλύτερη study. Όταν μια αρρυθμία εμφανίζεται μόνο το βράδυ ή όταν επιδεινώνεται το βράδυ, δεν είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να σκεφτείτε να κουβεντιάσουμε. Και πρώτη και καλύτερη, η κολπική μαρμαριγή. Η οποία βλέπετε ότι η συνύπαρξη κολπικής μαρμαριγής σε εθνική άπνοια είναι 50%. Αυτό που πρέπει όμως να τονίσω είναι ότι εδώ βλέπετε έναν ασθενή, ο οποίος αυτό είναι το οξυγόνο του. Θα έπρεπε να είναι μια γραμμή. Εδώ το βλέπετε, ανεβοκατεβαίνει σαν το πριόνι. Είναι ότι κάνει αναπνευστικά επεισόδια. Ξαφνικά κάνει κολπική μαρμαριγή μέσα στη νύχτα. Μετά φεύγει. Αν αυτό δεν το λάβετε υπόψη σας, όποια θεραπεία και να κάνετε για την κολπική μαρμαριγή δεν θα είναι. Θα υποτροπιάσει το πρόβλημα. Εδώ, για παράδειγμα, σε αυτούς τους ασθενείς που έκαναν ηλεκτρική ανάταξη, το ποσοστό υποτροπής, επειδή δεν θεράπευσαν, ήταν 82% σε αυτούς που δεν έκαναν τίποτα και 42% σε αυτούς που αντιμετώπισαν την ύπνική άπνοια. Το ίδιο ισχύει και για το ablation. Βλέπετε, τα ποσοστά υποτροπής είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και επειδή στις ΗΠΑ στοιχίζουν αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να κάνεις ένα ablation σε έναν άρρωστο που έχει έναν παράγοντα που θα σου αυξήσει την πιθανότητα να το ξανακάνεις μετά. Θα πρέπει από την αρχή να πάρεις τα μέτρα σου ώστε να μην υποτροπιάσει. Και πάμε αλήθεια. Συνάδελφος έφερε τη γυναίκα του, ήταν να κόψει τα αντιπηκτικά, είχε χρόνια να εμφανίσει κολπική μαρμαριγή. Και του είπα λίγο να περιμένει, γιατί είχα την εντύπωση ότι υπάρχει ύπνική άπνοια. Και να λοιπόν, εδώ είναι το γράφημα, βλέπετε, του καρδιακού ρυθμού και βλέπετε πώς αλλάζει μέσα στη νύχτα. Για δείτε λοιπόν μέσα στη νύχτα, η αγαπητή γυναίκα του συναδέλφου μας που έκανε κολπική μαρμαριγή. Έτσι, κάτι το οποίο θεώρησε ότι δεν γίνεται ποτέ. Να όμως που γινότανε. Αυτό λοιπόν μπορούμε να σας βοηθήσουμε κι εμείς, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε αυτή την αριθμία που είναι τόσο μα τόσο συχνή. Στεφανία νόσος. Πάρα πολλές μελέτες. Υπάρχει σίγουρα μεγάλη συσχέτιση. Υπάρχουν όμως και μεγάλες
διαφορές ανάμεσα στη μία και από την άλλη. Βλέπετε, για παράδειγμα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάθε φορά που πέφτει το οξυγόνο, μπορούμε να δούμε κατασπάσεις εμείς στο ΕΣΤΕ. Βέβαια, χρησιμοποιούμε μόνο μία απαγωγή τύπου 2, τροποποιημένη τύπου 2, αλλά και πάλι μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Οι μελέτες που δείχνουν ότι το έμφραγμα του μυοκαρδίου στους ασθενείς με υπνική άπνοια είναι πιο συχνό το βράδυ. Αυτό όμως θέλω να το θυμάστε, και εδώ θα αφιερώσω ένα λεπτό παραπάνω. Αυτή είναι ίσως από τις πιο σημαντικές μελέτες που έγιναν ποτέ από τον Μάριν. Τι έκαναν? Πήραν ασθενείς που ήταν φυσιολογικοί, ασθενείς που είχαν υπνική άπνοια και τους παρακολούθησαν για μια δεκαετία. Αυτοί λοιπόν, οι οποίοι είχαν σοβαρή υπνική άπνοια, δηλαδή ένα δίκτυο απνιών υποπνιών πάνω από 30, η μελέτη βέβαια ήταν σε άντρες, η πιθανότητα για θανατηφόρα και μη θανατηφόρα καρδιακά επεισόδια μέσα στη δεκαετία ήταν 3 φορές παραπάνω. Αυτό είναι ένα σημείο αναφοράς ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Επαναλήφθηκε. Δεν έχει νόημα να το ξαναπώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω είναι ότι η τακτική που βλέπουμε και αυτό που βλέπουμε πλέον είναι ότι φοβόμαστε πιο πολύ για καρδιαγιακά συμβάματα, ασχέτως με τους δείκτες απνιών υποπνιών και άλλους δείκτες οξυγόνωσης, τον νισταγμένο ασθενή. Όταν ένας άνθρωπος νιστάζει πάρα πολύ, ασχέτως της βαρύτητας της υπνικής άπνοιας, τον φοβόμαστε παραπάνω, γιατί αυτός έχει μεγαλύτερη πιθανότητα μέσα στην οκταετία να εκδηλώσει προβλήματα. Αυτό φαντάζομαι όλοι το γνωρίζετε από τα φοιτητικά σας χρόνια, είναι η χαρακτηριστική αναπνοή chain stocks, η οποία χαρακτηρίζει την καρδιακή ανεπάρκεια. Βέβαια, η καρδιακή ανεπάρκεια δεν κάνει μόνο αυτή την τυπική αναπνοή, μπορεί να κάνει και αυτά τα κεντρικά επεισόδια, χωρίς τη φάση crescendo-decrescendo του υπεραερισμού. Ένα δικό μας περιστατικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν σημαίνει ντε και καλά ότι κάθε ασθενής που έχει καρδιακή ανεπάρκεια έχει υπνική άπνοια. Το 1 τρίτο δεν έχει, το 1 τρίτο έχει αποφρακτική υπνική άπνοια, το άλλο έχει κεντρική. Ή και τα δύο. Όσο προχωράει η βαρύτητα της καρδιακής ανεπάρκειας, τόσο αυξάνεται η κεντρικού τύπου υπνική άπνοια και μειώνονται οι φυσιολογικοί αλλά και αυτοί που έχουν αποφρακτικού τύπου υπνική άπνοια. Ξέρετε πολύ καλά ότι πώς βάλαμε το μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό. Βλέπαμε ότι τα πνευμονικά εδήματα φορώντας αυτές τις ειδικές συσκευές CPAP και BiPAP βελτιωνόντουσαν στα επίγοντα, δεν διασωληνόντουσαν τόσο πολύ. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε, γιατί καμιά φορά γίνονται επιπολαιότητες και δεν επιτρέπονται λάθη στην ιατρική που ασκούμε τώρα, είναι ότι η εφαρμογή του μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού δεν μειώνει μόνο το μεταφόρτιο της καρδιάς που είναι ωφέλιμο, μειώνει και το προφόρτιο. Άρα, όπως έλεγε ο Τζεβαχέρη από το Σινσινάτι, μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα υποτασικά επεισόδια όταν εφαρμόζεται τη νύχτα και χωρίς να είναι κάποιος ο οποίος ξέρει. Έτσι λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε. Βλέπετε ότι αν οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια διαγνωστούν και θεραπευτούν σωστά σε ειδικό κέντρο και από ειδικό γιατρό, ζουν περισσότερο σε σχέση με τους 30.000 που δεν έγινε τίποτα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, στους περισσότερους δεν γίνεται τίποτα. Όμως η χρήση συσκευών που μπορείτε να ακούσετε και πολλοί λένε ότι γνωρίζουν, χωρίς να γνωρίζουν να τις εφαρμόζουν, είναι ενίοτε επικίνδυνες. Για παράδειγμα, συσκευές που αυξομειώνουν επικίνδυνα την πίεση, όπως ο σερβοαναπνευστήρας, δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με κλάσμα εξώθησης κάτω από 45%. Και τι θα γίνει, θα πεθάνουμε το βράδυ? Την παλιά εποχή, οι εμπειρικοί πνευμονολόγοι που κάνανε και τους γιατρούς του ύπνου έτρεχαν, θα πεθάνεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, είναι λογικό, υπάρχουν μελέτες, αλλά δεν θα γίνει γιατί αντιμετωπίζουμε το πράγμα νωρίτερα. Είναι η εξαίρεση. Πράγματι, υπάρχει μελέτη του Γκάμι που δείχνει ότι μέσα στη διάρκεια του ύπνου, αυτοί οι οποίοι συνήθως πεθαίνουν και πεθαίνουν από καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια, έτσι είναι οι ασθενείς που έχουν υπνική άπνοια. Αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Ούτε θα πρέπει να τρομοκρατούνται οι άρρωστοι. Και βέβαια, αυτό είναι το παράδειγμα του δικαστή Σκαλία που βγήκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ένας πολύ κακός δικαστής γιατί τιμωρούσε αυτούς που έπρεπε να τιμωρηθούν και είχε και βαρύτατη υπνική άπνοια και φορούσε μία αναπνευστική συσκευή το βράδυ. Μόνο που κάποια στιγμή βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Και ταυτόχρονα η συσκευή βρέθηκε ότι είχε σταματήσει. Μετά από 2-3 ώρες λειτουργίας είχε σταματήσει. Και το ερώτημα τότε ήταν τι έφταιγε. Έφταιγε ο ίδιος που δεν τη φόραγε και έπαθε κάτι κακό ή κάποιος του έκανε κάτι κακό? Βέβαια, η απάντηση δόθηκε από τον Σερίφη που πρώτος τον είδε, που είδε ότι ήταν και έξω από την πρίζα. Άρα να τη σταμάτησε μπορεί, να την έβγαλε από την πρίζα δεν μπορεί. Έτσι λοιπόν, θυμηθείτε, μας χρειάζεστε σε όλα αυτά. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Αμερικανική Ακαδημία Ύπνου. Βλέπετε καρδιακή ανεπάρκεια, βλέπετε κολπική μαρμαρική, βλέπετε ανθεκτική υπέρταση, βλέπετε αριθμίες μέσα στη διάρκεια της νύχτας, έχουμε πνευμονική υπέρταση. Γενικά, μια κουβέντα πάντοτε μας βοηθάει στο να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Αυτό είναι άλλωστε η λογική της ιατρικής. Και επίσης θέλω να επισημάνω ότι και στην Ελλάδα πλέον
δεν υπάρχει, δεν είναι ιατρική του ύπνου ξεχωριστή ειδικότητα. Δεν είναι πνευμονολογία, δεν είναι νευρολογία, δεν είναι ψυχιατρική. Όποιος θέλει μπορεί να εκπαιδευτεί εκ νέου, να λάβει ειδικότητα ασχέτως της ηλικίας του, να δώσει εξετάσεις, να αποκτήσει εμπειρία και να αποκτήσει τον τίτλο. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίσαμε εδώ και αρκετά χρόνια και είμαι πολύ περήφανος που διευθύνω ένα κέντρο που, αφού υποβάλαμε το φάκελό μας στο Υπουργείο Υγείας, σαν και ιδιωτικό νοσοκομείο, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι πήραμε για τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τη λειτουργία μας κρατική πιστοποίηση. Και θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον κύριο Μουτάφη, ο οποίος αρκετά χρόνια πριν με βοήθησε να ξεκινήσουμε αυτό το μεγάλο αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουτάφη, και όλους σας με ακούσατε. Η παρουσίαση του θέματος και πολύ χρήσιμα τα όσα ακούσαμε. Ήθελα να ρωτήσω, πολλοί κόσμος που χρησιμοποιεί αυτά τα ήπια ηρεμιστικά τύπου ζάναξη, τύπου παρόμοια, τα γόρια, βρομαζεπάμε, αλπραζολάμε, πολλά. Αυτά επιδεινώνουν ή βελτιώνουν την ύπνικη άπνοια, παίζουν κάποιο ρόλο? Σίγουρα. Γιατί είναι μεγάλη η κατανάλωση και η χρήση τους. Νομίζω ότι 1/3 των Ελλήνων μέσα στην τσέπη τους έχει μια βενζοδιαζεπίνη. Έτσι. Η αλπραζολάμη, το ζάναξ είναι η πιο συνηθισμένη. Παλιότερα ήταν η βρομαζεπάμη. Δεν τα θέλουμε αυτά τα φάρμακα. Διότι οι βενζοδιαζεπίνες αφενός μεν χαλαρώνουν τον ανώτερο αερογωγό, άρα επιδεινώνουν τα επεισόδια. Ταυτόχρονα, κάποια στιγμή η ίδια η φύση μας λέει, όταν πέσει πάρα πολύ το οξυγόνο, λέει σήκω. Μας ξυπνάει η φύση, ο Θεός, όπου πιστεύει ο καθένας και λέει πάρε ανάσα με το ζόρι. Αν κάποιος λάβει μεγάλες δόσεις φαρμάκων, ένα επεισόδιο άπνοιας από 25, 27, 30 δευτερόλεπτα μπορεί να φτάσει στο ένα λεπτό. Και εκεί πια μπορεί να εκδηλώσει επικίνδυνες αρρυθμίες, οι οποίες να στοιχήσουν πάρα πολλά. Άρα σαφώς δεν μπορούμε να τα δίνουμε ελαφρά την καρδία. Όμως, στην καινούρια εξατομικευμένη θεραπεία της ύπνικης άπνοιας, αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρουμε ότι φοράει την αναπνευστική του συσκευή, τυχαίνει όμως να έχει ένα αυξημένο loop gain, το οποίο τον ξυπνάει συχνά, χρησιμοποιούμε ή μη βενζοδιαζεπινούχα υπναγωγά ή βενζοδιαζεπινούχα κατάλληλα όμως και σε κατάλληλες δόσεις, προκειμένου να τον καταφέρουμε να κάνει καλύτερη χρήση της αναπνευστικής συσκευής. Μόνο έτσι. Χωρίς να κάνουμε χρήση της συσκευής, δεν πρέπει να κάνουμε υπερχορήγηση. Κάνουμε κακό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μυρμήγη, όχι αυτά που είπε προηγουμένως, αλλά γιατί εδώ και πολλά χρόνια που τον παρακολουθώ, μέχρι τώρα είχα μάθει και ήξερα ότι αν ένας άνθρωπος παχύσαρκος, διαβητικός ή υπερτασικός, καλό είναι να κάνει ένα τεστ για υπνική άπνοια, μελέτη ύπνου κλπ. Διότι μπορεί να σωθεί με πολύ λίγα πράγματα. Και σήμερα έμαθα για το αριθμολογικό προφίλ των ανθρώπων αυτών, που πολλοί εξ αυτών που φεύγουν ευνηδίως στον ύπνο τους, είναι μάλλον στα πλαίσια των αριθμιών που παρουσιάζουν λόγω και της υπνικής άπνοιας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ναι. Βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα. Περιμένουμε όμως, ξέρετε, πέρα από την αντίσταση στην ινσουλίνη, οι μελέτες είναι πάρα πολλές. Υπάρχει άμεση συσχέτιση με το διαβήτη. Και σε ό,τι αφορά τη συχνότητα συνύπαρξη, αλλά πιθανότατα και στη μικροαγγειοπάθεια και νευροπάθεια που κάνει στο γλωσσικό μη και πάει vice versa η ιστορία. Αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε πάρει όπως με τους καρδιολόγους επισήμως ότι είναι ένας παράγοντας κινδύνου ύπνικη άπνοια. Θέλουν ακόμα περισσότερες μελέτες, κυρίως ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των συσκευών μας. Κυρία Κουτσούρη. Γρήγορη, ξέρω τι πάνω. Εκτός από την ύπνική άπνοια, οι άλλες διαταραχές ύπνου, αφού το 1/3 της ζωής μας το περνάμε κοιμόμενοι, άλλες διαταραχές ύπνου, ο διακοπτόμενος ύπνος, προάγει αριθμίες. Πώς λένε αυτές τις διαταραχές, είναι πολλές. Χαίρομαι. Να σας πω κάτι. Άμα βάλω ένα slide, οι περισσότεροι άνθρωποι καμιά φορά στέκονται σε αυτή τη δημοφιλή ύπνική άπνοια και βάζουν μόνο αυτό. Ό,τι κάνει η ύπνική άπνοια, ό,τι άσχημο είδατε κάνει, το κάνουν τα πιο συχνότερα νοσήματα του ύπνου, που είναι το σύνδρομο του ανεπαρκούς ύπνου, ότι δηλαδή κακώς όλοι κοιμόμαστε λιγότερο, θέλουμε όλοι 93% του πληθυσμού 7 με 8 ώρες, όταν κοιμόμαστε κάτω από 6 ώρες και δεν έχουμε γεννηθεί short sleepers, τότε οι πιθανότητες είναι ίδιες, ίσως και μεγαλύτερες. Και επίσης η αϊπνία. Η αϊπνία με τη συμπαθητικοτονία που κάνει, μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα.
Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό. Απλά ο κόσμος νομίζει ότι η ιατρική του ύπνου είναι υπνική άπνοια. Όχι. Η υπνική άπνοια είναι κάτι λίγο. Στις εξετάσεις είναι το 13%. Είναι τα άλλα πολύ πιο σημαντικά. Και καμιά φορά τα αγνοούμε, έτσι. Ναι, και μετά τον COVID είναι πάρα πάρα πολλά. Είναι αλήθεια ότι εκτός από τις λίγες ώρες ύπνου, δηλαδή κάτω από 6, άλλο τόσο επιβλαβές είναι όταν κοιμάται κανείς και πάρα πολλές ώρες, πάνω από 8 ή 10. Βεβαίως. Γενικά το 3% του πληθυσμού, εκτός από τους short sleepers που κοιμούνται λίγο, υπάρχουν και οι long sleepers που από νέοι θέλουν να κοιμούνται 8 και 9 ώρες. Έτσι. Και επειδή η κοινωνία δεν του τις δίνει, κοιμούνται περισσότερο Σαββατοκύριακο. Αν κάποιος είναι long sleeper, μπορεί να κουβεντιάσουμε να κοιμάται 9 ώρες. Όταν όμως κάποιος κοιμάται εθελουσίως πάνω από 10 ώρες κλπ., αυτό δεν κάνει καλό. Και ο πολύς ύπνος δεν κάνει καλό. Αντιθέτως, αυτό που έχει αλλάξει, την παλιά εποχή μιλάγαμε άσχημα και για το μεσημεριανό ύπνο. Τι μας έμαθε ο COVID? Τα power naps. Είδαμε δηλαδή ότι αν είχαμε τη δυνατότητα στα γραφεία μας, χωρίς να παρεξηγηθούμε, να κάτσουμε για 10-15 λεπτά να κλείσουμε τα μάτια μας, η απόδοσή μας μετά θα ήταν πολύ πιο μεγάλη. Βέβαια. Σίγουρα όλα αυτά. Μάλιστα. Εγώ ευχαριστώ.